Κύριε Στεφανίδη, καλησπέρα. Καλησπέρα, κυρία μου. Τι κάνετε, πώς είστε. Η κυρία Αμφιλιώτη, αν δεν απατώμε, που μάλιστα. Θα μιλήσει ξανά. Τι κάνετε, πώς είσαστε, κύριε Στεφανίδη. Είμαι στον Πειραιά, κυρία Αμφιλιώτη. Χαίρομαι που είστε κοντά μας. Για λόγους και να σας διαβάσω εντάχει ένα πολύ σύντομο email το οποίο στέλνω στον πρόεδρο του ΝΑΟΚ. Ναι. Ότι τον ευχαριστώ για την ευγενική πρόσκληση, γνώση της οποίας αποκτώ τώρα, ώρα 19.30 4 Ιουνίου, δηλαδή σήμερα. Για την Γενική Συνέλευση Πρόσκληση. Για υπηρεσιακούς λόγους, ναι. Ώστε η παρουσία μου δεν είναι δυνατή. Μάλιστα. Βεβαίως αναμένω τις τυχόν νεότερες σύνομες θέσεις σας και συμπεράσματά σας προς συζήτηση μετά την επιστροφή μου στην Κέρκυρα. Κυρία Ανδριώτη, το ίδιο λέω και σε εσάς. Ναι. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, μόλις γυρίσω, να σας δώσω ευχαρίστω μια συνέντευξη. Ωραία, πολύ όσο ωραία. Όσο μεγάλη θέλετε, δεν υπάρχει θέμα. Θέλω να μάθω εγώ και ο κόσμος, κύριε Στεφανίδη, τι γίνεται με αυτές τις εγκαταστάσεις. Τι ανήκει στον ΟΛ και τι αξιώνει ο Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος Κέρκυρας. Λοιπόν, οι εγκαταστάσεις αυτές χρησιμοποιούνται από τον ΑΟΚ, ανήκουν στον ΟΛ, αυτό είναι ξεκάθαρο. Μάλιστα. Και ανήκουν, για να μην λέμε πολλά πράγματα και λεπτομέρειες, και το κτίριο το οποίο είναι εκεί πέρα και αυτός ο κυματοθράφτης. Προσέξτε παρακαλώ, δεν είναι προβλήτα αυτός, είναι κυματοθράφτης. Εκεί μάλιστα. Πέρα που έρχονται και δέρουν πλοία. Η διαφορά μας με το ΝΑΟΚ είναι η εξής, ότι εγώ έχω υποχρέωση να τηρώ την πίστη προς το δημόσιο, πίστη προς την υπηρεσία, το οποίο σημαίνει ότι δεν πρέπει μόνο να πράττω, πρέπει και να προσέχω να μην πράττω πράγματα τα οποία μπορούν να χαρακτηριστούν απιστία. Λοιπόν, το θέμα είναι το εξής. Η όλη ιστορία είναι οικονομικό θέμα. Μάλιστα. Λοιπόν, επί χρόνια πολλά ο ΝΑΟΚ εισπράττει τα λιμανιάτικα, να το πω έτσι για να καταλαβαίνει ο κόσμος, σε αυτόν τον μόλο ο οποίος δεν του ανήκει, εντάξει, και πρέπει να τα εισπράττει όλοι. Και δεύτερον, έχει ενοικιάσει χωρίς ποτέ να πάρει την παραμικρή έγκριση και άδεια το κτίριο εκεί πέρα που στεγάζονται που γραφεία. Ενεργοποιείται, που δραστηριοποιείται ένα κλαμπ που λέγεται Νάο Καζούρ. Mm-hmm. Παίρνουν 3.665 ευρώ το μήνα από το 2010, τα οποία δεν έπρεπε ποτέ να γίνεται έτσι. Δεν έχει εγκρίνει ποτέ όλη αυτή την ιστορία. Λοιπόν, ένας ενοικιαστής υπενοικιάζει χωρίς την άδεια του ιδιοκτήτη. Μάλιστα. Αυτά, τίποτα άλλο. Τα υπόλοιπα σας παρακαλώ, είμαι στη διάθεσή σας όταν θα γυρίσω. Ωραία. Μόνο ένα πράγμα θέλω να ρωτήσω πριν κλείσουμε και βεβαίως από κοντά ευελπιστώ μόλις γυρίσετε να κάνουμε μια μεγάλη συνέντευξη. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που λένε ότι αυτές οι εγκαταστάσεις, αυτό το χτίριο εκεί κτλ. Δεν είναι τόσο ασφαλή. Ισχύει? Κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή βεβαίως έχω ανησυχήσει, διότι από το 2011 υπάρχουν εκθέσεις διαφόρων, οι οποίες καθόλου ενθαρρυντικές δεν είναι για την κατάσταση της στατική. Και απεφάσισα λοιπόν και προμηνών, είχα αναθέσει στον καθηγητή τον κύριο Αναγνωστόπουλο, ο οποίος είναι παγκοσμίου φήμης, μελετητής άλλωστε και της γεφύρας του Ρίου Αντίριου. Μάλιστα. Είναι ο μελετητής αυτός. Λοιπόν, προηγήθηκε μια εκτεταμένη έρευνα των υλικών mm-hmm. με διάφορες μοντέρνες μεθόδους επιστημονικές, ναι. Οι οποίες δυστυχώς έχουν καταλήξει αυτή τη στιγμή να λένε ότι η εγκατάσταση εκεί τη χαρακτηρίζει ευάλωτη. Αυτή όμως δεν είναι η τελική έκθεση. Εντάξει, η μάλιστα. Τελική έκθεση θα έρθει από τον ίδιο τον καθηγητή, την οποία την περιμένουμε εντός ολίγου χρόνου. Γιατί ξέρω ότι και μέλη του ΔΣ έχουν ζητήσει μελέτη και έχει θέμα με τη στατικότητα, ότι το κτίριο είναι σάπιο, να το πούμε πιο λαϊκά, ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα όσον αφορά το κτίριο εκεί. Όχι, κυρία μου, υπάρχουν ορισμένες ενδείξεις για τα λοιπά. Μάλιστα. Έχω συνεννοηθεί και με τον δραστηριοποιούμενο ιδιοκτήτη του καφέ Αζούρη και πρέπει να μην τον κλείσουμε τον άνθρωπο μέσα στο κατά καλό καιρό. Ναι. Περιμένω να εδώ να μιλήσω και με τον κύριο καθηγητή, τον οποίο πιθανότατα θα συναντήσω εδώ αυτές τις δύο ημέρες που θα είμαι στην Ελλάδα. Από εσάς ο ΝΑΟΚ τι έχει ζητήσει, κύριε Στεφανίδη, τι σας ζητάει εσάς ο ΝΑΟΚ, τι θέλει? Δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορώ να το καταλάβω. Α. Στην ουσία δεν θέλει να εισπράττω εγώ αυτά τα. Αυτά που τα νόμιμα πρέπει να εισπράτετε εσείς. Ναι. Μάλιστα. Μέχρι στιγμής δεν έχω. Κοιτάξτε να δείτε. Και τελειώνω εδώ πέρα, σας παρακαλώ, γιατί τα υπόλοιπα. Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Συνέντευξη. Εγώ δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο ομιλούν ότι εγώ ανατρέπω κυβερνητικές εξαγγελίες. Κυβερνητική εξαγγελία που να λέει ότι δίνουμε κάτι στον ΝΑΟΚ δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Μάλιστα. Μιλάει για το Δήμο και Κυρέων. Αν ταυτίζεται ο ΝΑΟΚ με το Δήμο και Κυρέων, ας τα βρει με τον κύριο Δήμαρχο. Δεν είναι μάλιστα. Δικό μου θέμα. Μάλιστα. Είναι το εξής. Ναι. Δεν μπορώ να ακούω να λένε ο σημερινός πρόεδρος το σημερινός πρόεδρος. Τι κάνουν οι προηγούμενοι πρόεδροι. Είναι δικό τους θέμα. Ο νόμος λέει ότι εγώ πρέπει να είμαι πιστός προς μάλιστα. την υπηρεσία την οποία ανέλαβα. Η πιστότης, μάλιστα. αυτή η πίστη
εκφράζεται με το να πράττω και να αποφεύγω να μην πράττω. Τίποτα δεν μπορώ να μην πράξω, δε, να μην εισπράττω τα λιμάνια. Είστε κατανοητός. Κύριε Στεφανίδη, η επιστροφή σας πότε δρομολογείται, τις επόμενες μέρες φαντάζομαι? Κοιτάξτε, δεν εξαρτάται από μένα, γιατί έχω να πάω σε δύο υπουργεία, διεκδικούν ορισμένα θέματα για το λιμάνι και δεν έχω κλείσει όλα τα ραντεβού ακόμα. Έχω να πάω στο Υπουργείο Ενεργείας, να πάω στο Υπουργείο Τουρισμού. Πάντως την Παρασκευή ελπίζω να έχω γυρίσει. Ωραία, με την επιστροφή σας λοιπόν θα κανονίσω μια συνέντευξη από κοντά να μιλήσουμε για όλα. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον τηλεοπτικό χρόνο που μου δώσατε. Να είστε πάντα καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ επίσης. Καλό βράδυ.